Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Πάμε να δούμε τα θέματα για σήμερα και ξεκινάμε με κάτι δυσάρεστο για όλους εμάς. Έχει να κάνει με το νέο χαράτσι στα ακίνητα. Ένας καινούριος φόρος, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον έκτακτο ειδικό φόρο ακινήτων και το ΦΑΠ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για την τσέπη μας, πώς έχει γίνει αυτή η διαφοροποίηση. Δεν νομίζω να ευνοεί τους πολίτες. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι θα μας επιβαρύνει κι άλλο. Θέλω να καλησπερίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, φοροτεχνικός. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους όσους ακούν. Νομίζω ότι θα μου δώσετε δίκιο ότι σίγουρα δεν είναι ευνοϊκός αυτός ο καινούριος φόρος για εμάς. Σαφώς. Αφού το ελληνικό δημόσιο ζητάει μέσα από αυτή τη φορολογία 54 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι σε κάποια περίπτωση δεν είναι μια θετική εξέλιξη για τον πολίτη που θα κληθεί για ακόμα μια φορά να βάλει το χέρι στην τσέπη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ξέρετε, εκείνο που λέει το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι αντικαθιστώ τον φόρο των ακινήτων που είχαμε σήμερα και τον λογαριασμό και τον φόρο που πλήρωνα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ με έναν ενιαίο φόρο. Ναι, όμως να θυμίσουμε και να τονίσουμε ότι ενώ στο παρελθόν πλήρωνα μόνο ένα φόρο, τον φόρο των ακινήτων, ήρθε ως έκτακτος φόρος αυτός ο φόρος μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, το χαράτσι δηλαδή. Ναι. Των λογαριασμών της, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και μονιμοποιήθηκε ουσιαστικά. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και λέμε τι, αυτόν τον έκτακτο φόρο, τον καταργούμε. Καταργούμε και τον φόρο τον κύριο που είχαμε και φτιάχνουμε έναν νέο φόρο. Αν κάνουμε όμως σύγκριση με το τι είχε πριν το 2009, δηλαδή το 2009 οι πολίτες πλήρωνε 500 εκατομμύρια ευρώ σε φόρο ακίνητης περιουσίας και τώρα θα κληθούν να πληρώσουν 4 δισεκατομμύρια. Oh. Καταλαβαίνετε ότι η απόκριση είναι τεράστια. Για πείτε μας, ναι. Για πείτε μας τώρα πώς θα υπολογίζεται αυτός ο καινούριος φόρος στα ακίνητα και πώς θα τον καταβάλουμε, δηλαδή θα καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, όχι. Όχι, δεν θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, θα τον πληρώνουμε στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στις εφορίες δηλαδή. Αυτό ξέρετε βέβαια, εγώ τώρα να κάνω ένα σχόλιο, αυτό βέβαια είναι θετικό. Ως προς αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν αυτούς τους φόρους, επειδή αδυνατούν οικονομικά, ότι δεν θα συνδέεται αυτό με την ηλεκτροδότησή τους. Ναι, σαφώς. Αυτό μπορεί να είναι καλό για τον πολίτη, γιατί ξέρετε τα προβλήματα που είχαμε δημιουργηθεί. Ακριβώς. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν συνδεδεμένος με ο φόρος αυτός που είχαμε τώρα με τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα ήταν να είχαμε πολλά προβλήματα. Ο φόρος λοιπόν αυτός αφορά τρεις κατηγορίες ακινήτων. Mm-hmm. Θα επιβάλλεται τόσο στα κτίρια, θα επιβάλλεται στα γήπεδα που είναι εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, τα οικόπεδα δηλαδή, θα επιβάλλεται και στα γήπεδα που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, δηλαδή τα αγροτεμάχια. Με ποιον τρόπο θα επιβάλλεται. Mm-hmm. Στα κτίρια θα μπαίνει φόρος σε όλα τα κτίσματα με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή. Ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη. Δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε την αξία ενός ακινήτου φυσικού προσώπου του δικού σας ακινήτου, του δικού μου ακινήτου ή στον τρόπο υπολογισμού που υπολογίζουμε την αξία σε ένα νομικό πρόσωπο, σε μια εταιρεία. Mm-hmm. Άρα με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια φιλοσοφία θα υπολογίζουμε το φόρο σε κάθε ακίνητο. Ο φόρος τώρα αυτός θα κυμαίνεται από 2,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και θα φτάνει και τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ποια είναι τα κριτήρια? Υπάρχουν λοιπόν τα εξής κριτήρια. Λαμβάνετε υπόψη τόσο η παλαιότητα του κτίσματος, όσο ο όροφος του κτίσματος, επίσης οι προσώψεις του κτίσματος, καθώς και οι βοηθητικοί φόροι. Βεβαίως για αποθήκες ή μηχανοστάσεις κτλ. Υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη, ούτως ώστε αυτοί να πληρώνουν με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, μάλιστα, για τα οικόπεδα. Και να ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι, για να επιμείνουμε λίγο στις κατοικίες μας, γιατί αυτό είναι και αυτό που αφορά τους περισσότερους. Είπατε ότι παίζει ρόλο και η ηλικία του κτίσματος. Εκεί τι διαβαθμίσεις έχουμε, δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια πρώτη κατηγορία, ας πούμε, η πρώτη δεκαετία, μια άλλη κατηγορία, η δεύτερη δεκαετία, πώς πάει?
Ό,τι στο γινόμενο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία για τον υπολογισμό του χώρου, έχουμε τους εξής συντελεστές παλαιότητας. Mm-hmm. Για ένα ακίνητο που είναι μέχρι 4 έτη, πολλαπλασιάζουμε με 1,25. Για ακίνητο που είναι από 5 μέχρι 9 έτη, πολλαπλασιάζουμε με 1,20. Από 10 έως 14 με 1,15. Από 15 μέχρι 19 πολλαπλασιάζουμε 1,10. Από 20 μέχρι 25 1,05. Και πάνω από 26 με τη μονάδα. Ναι. Άρα δεν υπάρχει επιβάρυνση. Μικρές, θα έλεγα πολύ μικρές οι διαφορές. Ακριβώς. Επιβάρυνση λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που σας είπα, δεν έχουμε όταν υπάρχει ακίνητο που το έχουμε για περισσότερα από 26 χρόνια. Ναι. Τώρα τι γίνεται με τα οικόπεδα. Mm-hmm. Στα οικόπεδα ο φόρος θα υπολογίζεται και θα κυμαίνεται από 0,02 ευρώ το τετραγωνικό, 2 λεπτά λοιπόν το τετραγωνικό μέτρο και θα φτάνει μέχρι και τα 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 30 ευρώ. Ακριβώς, σαν τετραγωνικό. Αυτά που είναι λοιπόν εντός σχεδίου. Καταλαβαίνετε ότι και εδώ θα υπάρχουν μεγάλες επιβαρύνσεις. Εκεί που είχαμε διάφορα, ξέρω εγώ, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κληρονομήσει. Και λέγαμε ότι τι καλά να μπουν στο σχέδιο πόλης. Τώρα θα λέμε να μην μπουν. Ακριβώς. Να μην μπουν ποτέ. Έχετε δίκιο. Γιατί ενώ παρακαλούμε όλοι να μπουν στο σχέδιο πόλης, αν λοιπόν είναι μέσα στο σχέδιο πόλης, θα υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση. Εδώ τώρα να πούμε το εξής, ότι όταν μέσα στο οικόπεδο που είναι εντός σχεδίου υπάρχει και κτίσμα, τότε φορολογείται και το οικόπεδο, αφαιρούμε όμως τα τετραγωνικά του κτίσματος και φορολογούμε το υπόλοιπο του οικοπέδου και ο φόρος προκύπτει μειώνεται κατά 25%. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει επιβάρυνση γιατί φορολογείται τόσο το κτίσμα ως κτίσμα, φορολογείται όμως και το εναπομένον οικόπεδο. Ναι. Για δε τα αγροτεμάχια, δηλαδή για εκείνα τα οικόπεδα που είναι εκτός σχεδίου mm-hmm. ή οικισμού, εκεί ο φόρος ξεκινάει από 1,5 ευρώ το στρέμμα. Και εδώ τώρα παίζουν διάφορα πράγματα ρόλο, όπως το είδος της χρήσης του γηπέδου, γιατί το χρησιμοποιείς, η απόσταση που έχει αυτό από τη θάλασσα, η πρόσωψη που έχει το οικόπεδο από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στις περιπτώσεις εκείνες που πολλοί είναι οι συμπατριώτες μας αυτοί που έχουν τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή έχουν αγροτεμάχια, που μέχρι σήμερα δυστυχώς αυτά, συγγνώμη, ευτυχώς δεν φορολογούνταν, αλλά από εδώ και στο εξής δυστυχώς θα φορολογούνται, καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει επιβάρυνση. Γιατί ενώ όλοι ή αρκετοί έχουν εκτάσεις που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν ξέρουν και πού βρίσκεται. Είναι εκτάσεις που ξέρετε, μη προσβάσιμες από κάποιους. Δηλαδή ξέρει ο άλλος ότι έχει ένα χτήμα κάπου που τάβει στον παππούς, ξέρει ότι και δεν έχει πατήσει και ποτέ και δεν ξέρει. Ακριβώς. Λοιπόν και αυτό, έστω και αν δεν έχει πρόσβαση, έστω και αν είναι κατάβραχα, έστω και αν είναι μια χέρσα έκταση, δυστυχώς θα επιβαρυνθεί με πόρο παρά το γεγονός ότι δεν σου δίνει καμία πρόσοδο. Παρά το γεγονός κύριε Μουζάκη, να πάμε να κάνουμε έτσι ένα πρακτικό παράδειγμα. Ας πούμε, μια οικογένεια η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων. Που πλήρωνε δεκαετίας, ας πούμε. Που πλήρωνε μέχρι πρότινος την έκτακτη εισφορά μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Τώρα, ναι. Πόσο περισσότερο θα επιβαρυνθεί ή περίπου θα είναι στα ίδια? Κοιτάξτε, αν μιλάμε μόνο για ένα αστικό ακίνητο και είναι και σε φτηνή περιοχή, δεν θα υπάρχει κατά πάσα πιθανότητα επιβάρυνση. Αν μιλάμε μόνο για αστικό ακίνητο, δηλαδή ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών που λέτε. Γιατί εννοούμε το προηγούμενο φορολογικό καθεστώ. Αν αυτό ήταν κάτω από 200 χιλιάρικα, απαλλάσσονταν από το φόρο εκείνη της περιουσίας, ενώ τώρα θα κρυφτεί να πληρώσει φόρο, mm-hmm. λιτώνει το ΕΤΑ. Πότε θα έχουμε επιβάρυνση, αν αυτό βρίσκεται σε ακριβή περιοχή ή αν ταυτόχρονα με αυτό το ακίνητο που λέμε τον 100 τετραγωνικό, ο ιδιοκτήτης έχει και μια άλλη έκταση, παράδειγμα ένα αγροτεμάχιο, που αυτό θα φορολογηθεί για πρώτη φορά. Άρα λοιπόν εκεί θα υπάρχουν επιβαρύνσεις. Εκεί θα υπάρχουν επιβαρύνσεις. Αν τώρα κάποιος έχει μία μεζονέτα, η οποία έχει και πρόσωψη, ξέρω εγώ, είναι 200 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι, μία μεζονέτα από αυτές που την τελευταία δεκαετία χτίστηκαν πάρα πολλές. Και έχει λοιπόν μία χή πρόσωψη και έναν κήπο. Αυτό θα επιβαρυνθεί περισσότερο τώρα με αυτόν τον τρόπο φορολόγησης. Θα φορολογηθεί λοιπόν και η μεζονέτα ως κτίσμα, ανάλογα με τους ορόφους που έχει και ανάλογα με τις προσώψεις που έχει, αν έχει μία, δύο ή περισσότερες. Φυσικά θα φορολογηθεί και το κτίσμα και ο κήπος που λέτε ότι δεν έχει δομηθεί.
και αυτός θα μα τι λογική πόρο. Έχουν τώρα οι ορόφοι. Θέλω να πω ότι αυτές οι μεζονέτες, τώρα για να πάμε και λίγο πρακτικά, γιατί και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα, σίγουρα τον έναν ή τον άλλο τον αφορά. Η λογική τους ήταν ότι ήταν μικρή χώρη, αλλά υπήρξαν 3-4 ορόφους. Δηλαδή μπορεί ο όροφος να έχει 50 τετραγωνικά μέτρα ή 60, αλλά να είναι τρεις. Από τη στιγμή που έχεις περισσότερους από 2 ορόφους, έχεις επιβάρυνση. Όποιος έχει 2-3 και άνω ορόφους, έχει επιβαρύνσεις. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς την έχουμε πατήσει, ας πούμε, όλοι. Και τι σκεφτήκανε, ας πούμε, να φορολογήσουν. Δηλαδή, τι διαφορά έχει, αλήθεια τώρα κύριε Μουζάκη, τι διαφορά έχει τώρα αν η μεζονέτα σου, ας πούμε, είναι σε 2 ορόφους ή σε 3, επειδή το οικόπεδο ασφαλώς αν έπαιρνες μεγαλύτερη έκταση οικοπαίδου, ώστε να μπορεί να απλωθούν, ας πούμε, τα 200-150 τετραγωνικά σε 2 ορόφους και για να πληρώσεις λιγότερο πήρες μια μεζονέτα, ξέρω εγώ, με 3 ορόφους και τώρα σου λένε ότι πρέπει να πληρώσεις και το παραπάνω όροφο. Είναι τρελό. Δυστυχώς. Είναι έτσι όμως το λέτε, γιατί ο νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που έχουμε μια τέτοια μεζονέτα όπως την περιγράφετε, λαμβάνεται συντελεστής ορόφου εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Άρα λοιπόν, αν έχουμε μια μεζονέτα που είναι σε 3 ορόφους, λαμβάνεται υπόψη ο τρίτος όροφος, ο υψηλότερος. Άρα σου δίνει και μεγαλύτερη επιβάρυνση. Δυστυχώς. Είναι ένα κριτήριο που έχει βάλει ο νομοθέτης προκειμένου. Δεν έχει καμία λογική, κύριε Μουζάκη, δεν ξέρω. Όχι, έχει μόνο τη λογική το να γεμίσουν το ταμείο τους. Δυστυχώς. Η άλλη μια φορά θα αποδεικνύεται αυτό που ακριβώς λέτε, ότι στο μυαλό του νομοθέτη. Και για πείτε μου κάτι άλλο τώρα, έτσι, για να πάμε και λίγο παρακάτω. Αφού λοιπόν αυτός ο φόρος δεν θα καταβάλλεται πλέον όπως μέχρι πρότινος μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Και θα καταβάλλεται κατευθείαν στις υπηρεσίες. Αν δεν πληρωθεί αυτός ο φόρος, τι γίνεται? Είναι σαν οφειλή στο δημόσιο, έτσι, οπότε πάνω από 5.000 ευρώ οφειλή. Είναι ποινικό το αδίκημα. Είναι ποινικό. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Ο φόρος, να πούμε ότι θα καταβάλλεται σε δόσεις, λέει, μέχρι και το Δεκέμβρη του έτους. Δεν καθορίζω όμως πώς είναι ακριβώς οι δόσεις. Λέει μέχρι το Δεκέμβρη του έτους. Και αν καταβάλεις επάπαξ τον φόρο, θα έχεις και έκπτωση 1,5%. Αν δεν το καταβάλεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό που περιγράφησατε καταρχήν, ότι αν ο φόρος είναι πάνω από 5.000 και έχουν παρέλθει 4 μήνες από τότε που έχει καταστήλει τη πρώτη μειοφυλή, είναι ποινικό το αδίκημα και επισύρει και τη διαδικασία του αυτοφόρου. Άρα λοιπόν μπορεί να σε σταματήσει η τροχία, για παράδειγμα, στον δρόμο και να διαπιστώσει ότι εσύ οφείλεις και με τη διαδικασία του αυτοφόρου να προβούν στα δέοντα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξοφλήσεις την οφειλή σου, θα πρέπει να πάνε να διευθυνήσεις και να τη βάλεις σε δόσεις. Πόσες δόσεις μπορεί να φτάσουν, να έχεις μέχρι 12 δόσεις. Μέχρι 12. Αν κανείς, ας πούμε, αν το ποσό είναι μικρό και κάποιος μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή αυτού, αν πάει και το πληρώσει, ας πούμε, κατευθείαν, εφάπαξ το ποσό, έχει κάποια έκπτωση? Ναι, είπαμε, έχουμε έκπτωση 1,5%. 1,5% τίποτα. 1,5%. Είναι γαλαντόμο το πράγμα. Κύριε Μουζάκη, τι να πούμε, δεν ξέρω, είναι κατανοητό για όλους μας για ποιο λόγο γίνεται αυτή η τροποποίηση. Το θέμα είναι πώς θα ανταπεξέλθουμε όλοι μας απλά, σε αυτό. Ζητάμε 4 δισεκατομμύρια, δεν θα πιάσουμε τα 4, το ξέρει και το Υπουργείο Οικονομικών, γι' αυτό έχει βάλει μια ρήτρα της σπαστισμότητας. 4 δις. Το κάνω, θα πιάσουμε γύρω στα 3-3.200. Καταλαβαίνετε ότι για άλλη μια φορά θα κρυφτούμε να βάλουμε βαθιά τα χέρια στην τσέπη. Πείτε μου, ο συνταξιούχος που παίρνει 300-400 ευρώ, ο οποίος είχε όμως ένα αγροτεμάχιο στο χωριό του ή ένα οικόπεδο στο χωριό, δεν ξέρω εγώ πού, το οποίο είναι εντός σχέδιο πόλης. Πώς θα το πληρώσει αυτό? Τι να σας πω. Θα υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία, και μια και αναφερθήκατε σε συνταξιούχο, να πούμε ότι οι εκτόσεις έχουμε για τις εξής κοινωνικές ομάδες. Για πείτε μας και αυτά. Ναι, έχουν έκπτωση στο φόρο κατά 50% αυτοί που έχουν εισόδημα όταν είναι άγαμοι μέχρι 7.000 ευρώ. Μέχρι 8. Όταν είναι παντρεμένοι, όταν είναι έγκαμοι, τα 7.000 που αυξάνονται με 1.000 για τη σύζυγο, αλλά πάμε στα 8. Mm-hmm. Με 1.000 για το πρώτο παιδί, με 1.000 για το δεύτερο, με 1.000 για το τρίτο και το καθεξής. Άρα λοιπόν, 7.000 είναι 1.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Βεβαίως, δεν πρέπει να έχει και ακίνητο που να ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα ή αν πρόκειται για οικόπεδο τα 500 τετραγωνικά μέτρα. Όμως, μια τρίτη προϋπόθεση, εκτός αυτό που προανέφερα, είναι ότι δεν πρέπει να οφείλεις και στην εφορία. Δεν φτάνει λοιπόν να είσαι κάτω από τα όρια που είπαμε. Πρέπει να μην οφείλεις και στην εφορία. Γιατί αν οφείλεις στην εφορία, δυστυχώς δεν απαλλάσσεσαι. Έχουμε την έκπτωση του 50%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ποιος δεν χρωστάει. Είναι εκτός, γιατί έχουν οφειλές προς την εφορία. Και ποιος δεν χρωστάει. Αυτό το πρόβλημα.
Κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστώ πολύ, αν και η κουβέντα δεν ήταν ευχάριστη, αλλά το είπαμε και από την αρχή, δυστυχώς είναι αυτά που απαιτεί το κράτος από εμάς να πληρώσουμε. Δηλαδή... Λυπάμαι που γίνομαι δυσάρεστος, γιατί αυτά που συνήθως καλούμαστε να ερμηνεύσουμε, ναι, είναι δυσάρεστα αυτού. Νομίζω ότι αυτό που μπορείτε να κάνετε στην παρούσα κατάσταση είναι να συμβουλεύετε τον κόσμο όσο καλύτερα γίνεται, να μπορεί να ρυθμίσει τουλάχιστον αυτές τις εισφορές, έτσι ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει στην πληρωμή για να μην φτάσει στο σημείο να χρωστάει είτε τα 5.000 ευρώ είτε και παραπάνω, ώστε να μπορεί να γίνει μια σωστή καθοδήγηση πώς θα δηλώσει ο καθένας μας τα περιουσιακά του στοιχεία και πώς θα διαχειριστεί το ποσό αυτό που θα κληθεί να πληρώσει. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε, τόσο εγώ και άλλοι συνάδελφοι, μέσα από το μήνυμα που μας δίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Αφού μας έχει πιάσει τώρα ο πολλοκέφαλος, με αυτά καταλαβαίνετε που όλοι μας θα πρέπει να ψαχτούμε τώρα πώς θα ανταπεξέλθουμε σε αυτό το καινούριο ενιαίο φόρο, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας, να πάμε να συνδεθούμε και με το govastileto.gr, τη γυναικεία άποψη στα πράγματα, η Γόβα που σας πάει παντού. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή, έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας.
Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Αφού μας έπιασε ο πονοκέφαλος με όλους αυτούς τους φόρους, πάμε τώρα να δούμε έτσι τις ειδήσεις της ημέρας από το govastileto.gr και θα ξεκινήσουμε με κάτι που δεν έχει να κάνει καθόλου με κρίση, καθόλου με οικονομικά προβλήματα και έτσι θα μπορούσα να πούμε ότι προκαλεί γενικά. Αγγελική Στόγια στην γραμμή μας από το govastileto.gr. Αγγελική, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Για πες μου, οι γονείς σου έχουν γράψει κανένα σπιτάκι, κανένα κοπεδάκι, κάτι. κάτι μου έχουν αφήσει από ό,τι ξέρω. Φρίκα. Πρίκα, κοίταξε, πες τους να μην στο γράψουν ακόμα. Γιατί άμα στο γράψουν από τώρα, θα έχεις πρόβλημα. Θα έχω πρόβλημα, καλά τα λες. Λοιπόν, εγώ φαντάζομαι τώρα έτσι πως το είπες για την Πρίκα, πλέον τώρα ας πούμε ο μελλοντικός σύζυγος θα σου λέει: «Όχι κορίτσι μου, όχι κορίτσι μου, μην την πάρεις την Πρίκα σου, δεν θέλω Πρίκα, δεν θέλω Πρίκα, γιατί μετά θα την πληρώσει χρυσή». Σωστά, πολύ σωστά. Αχ, πολλά καινούργια θα δούμε, όπως αυτό ξέρεις το τύπου ανέκδοτο που κυκλοφορεί, ότι ξέρεις, οι γονείς πλέον λένε στα παιδιά: «Κοίταξε, πρόσεξε να είσαι καλό παιδί, γιατί αν είσαι κακό παιδί, θα σου γράψω το σπίτι». Κάπως έτσι τώρα, ούτε πρίκες θα θέλουμε, ούτε τίποτα. Θα λέμε «Μανούλα, μπαμπά, κρατήστε τα σπιτάκια, κρατήστε και τα χωράφια, κρατήστε τα όλα, δεν θέλω τίποτα». Σωστά. Πάμε τώρα στην Αγγλία. Πρώτη είδηση έτσι για σήμερα και χθες το συζητήσαμε εδώ, η βάφτιση του George Alexander Lewis, του μικρού πρίγκιπα της Βρετανίας, του μελλοντικού διαδόχου του θρόνου και γιος του William και της Kate. Από χθες το govastileto.gr έχει όλο το ρεπορτάζ με πάρα πολλές φωτογραφίες από την πριγκιπική βάφτιση που έγινε στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο παρεκκλήσι του St. James. Και σήμερα φυσικά νέες φωτογραφίες είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγγνώμη, αλλά κάτι ακούω. Υπάρχει κάτι στην σύνδεσή μας? Κάτι ακούς? Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, προχωράω. Να σου πω, είναι το σδόε που σου χτυπάει την πόρτα για την πρίκα σου. Να σε ελέγξει, εφορία. Δεν έχω πρίκα. Χιούμορ έκανα. Ωραία, τώρα φαντάζομαι δεν ακούς ήχο. Όχι, τώρα είναι... Να είδες, καλά σου είπα. Βέβαια. Λοιπόν, να κάνω ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με τη φωτογραφία που βλέπουμε της Κέιτ και του μωρού. Καταρχάς, το μωρό, ο μικρός, είναι μια γλύκα. Ακριβώς. Τον είδα, είναι πολύ ζουζουνάκι. Είναι μια γλύκα, Κιμ. Είναι μια γλύκα, είναι δηλαδή πολύ ζουζουνός. Να σου πω κάτι, το μια γλύκα που λες, το χαρακτήριζαν και τα ξένα μαζικής... Σοβαρά. Ακριβώς, ο ξένος τύπος, ο βρετανικός τύπος χαρακτήρισε μια γλύκα
τον μικρό πρίγκιπα, τον Τζορτζ Λουί. Είναι πάρα πολύ όμορφο μωρό, πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει, αλλά είναι κουκλή. Είναι κουκλάκι. Θα σου πω όμως αυτό που υποψιαζόμουν από χθες, είναι ας πούμε αυτό το βαφτιστικό του ρούχο, που έτσι όπως το βλέπεις, δηλαδή άμα με ρώταγες θα έλεγα κορίτσι είναι. Α, μπράβο, θα συμφωνήσω μαζί σου και θα βρεθεί επληκτισμό στο κόμμα, διότι κάποιοι διαφώνησαν με την άποψή μου. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι θυμίζει λίγο γυναικείο έντυμα. Έτσι ωστόσο, είναι όμως αυτές. Από πίσω του αυτό. Ναι, έτσι είναι οι βαφτίσεις αυτές. Απλά το ρούχο είναι πολύ γυναικείο, ρε παιδί μου. Είναι. Δεν μπορούσε να είναι λίγο CL, κάτι να μας θυμίζει λίγο αγοράκι. Θα συμφωνήσω. Σήμερα στις νέες φωτογραφίες που είδαμε πώς δημοσιότητας, να πούμε ότι μάθαμε και τι οίκους επέλεξε να φορέσουν τόσο η Κάθριν όσο και η αδερφή της Πίπα Μίτλετον. Να σας πούμε ότι αυτό το κρέμ κοστούμι που επέλεξε να φορέσει η Κάθριν είναι από τον αγαπημένο της σχεδιαστή Αλεξάνδερ Μακκουίν, και το νηστικό της να πούμε ήταν από τον ίδιο σχεδιαστή. Το συνδύασα με καπέλο Ματίλτα, λέγεται. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πάρα πολύ οικονομικό και αυτό το συνολάκι. Καπέλο, για το συνολάκι την τιμή δεν την έχουμε. Ωστόσο, για το καπελάκι η τιμή φτάνει τα 887 ευρώ. Μόνο το καπέλο. Ποιο? Το καπέλο. Ματίλτα. Το καπέλο Ματίλτα, 887 ευρώ. Με τη Ματίλτα. Να σου πω κάτι τώρα. Εσένα πόσο, έτσι για να κάνουμε λίγο γυναικείο κατσόπολιο, πώς σου άρεσε αυτή η εμφάνιση της Kate? Εμένα, δεν ξέρω, μου τη μεγαλώνει λίγο, δηλαδή το ντύσιμο ήταν για μια δεκαετία πλάς. Θα συμφωνήσω, ωστόσο ήταν πάρα πολύ πάνω στο σώμα της, δηλαδή κολλάκι πάρα πολύ τη σιλουέτα, την απαιτητισμένη σιλουέτα της, γιατί έχασα αυτά τα λίγα περίεργα κιλά που πήρε. Ναι. Το καπέλο, εντάξει, είναι γνωστό, είναι σύμβολο της βασιλικής οικογένειας, οπόμενος δεν θα το σχολιάσω. Θα μπορούσε να φοράει κάτι πιο μοντέρνο. Δηλαδή η αδερφή της διάλεξε στο ίδιο στυλ μεν, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε τώρα, αλλά είναι λίγο πιο... Φαίνεται κάτι, ας πούμε, το ποδαράκι, κάτι. Λίγο πιο μοντέρνο. Είναι λίγο πιο μοντέρνο, τόσο κινήθηκε και ίδια τα ίδια χρώματα, αλλά δεν επέλεξε ο Αλεξάνδερ Μακκουίν η Πίπα Μίτλετον. Αχ, να τόσο μπουμπούκος. Επέλεξε να πούμε... Αυτός είναι άλλος μπουμπούκος, γελάνε εδώ, άλλος μπουμπούκος. Να πούμε ότι η Πίπα Μίτλετον επέλεξε όχι ο Αλεξάνδερ Μακκουίν, αλλά την Βρετανίδα σχεδιάστρια Σούζαν Κραμπ. Σουζάνα Κραμπ, συγγνώμη, ενώ το καπέλο της Πίπα Μίτλετον δημιουργήθηκε από την Ντίνα Ιμπότσο, άμα το λέω σωστά. Ναι. Θα σας πούμε ότι οι χαρακτηρισμοί που δίνουν τα βρετανικά μέσα μαζικής επικοινωνίας για τον πρίγκιπα Τζορτζ, εκτός από το μία γλυκά, είναι ότι είναι ένα τέλειο μωρό, όπως επίσης τον αποκαλούν ο μελλοντικός μας βασιλιάς. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στους νονούς. Να πάμε και στους νονούς. Οι νονοί τελικά, ενώ αρχικά όπως και εμείς είχαμε πει χθες ήταν 6, μας έκαναν την έκπληξη και τελικά ήταν 7. Και το γράψαμε φυσικά, αναλυτικά, με όλο το φωτογραφικό υλικό, με την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση από το παλάτι. Ήταν φίλοι αυτοί που βάφτισαν το πρώτο παιδί του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κάθριν. Είναι από τον φιλικό κύκλο, παιδική φίλη του ζευγαριού, Κάθριν, ακριβώς, όσο και του Γουίλιαμ, και η κολλητή φίλη της μητέρας του Γουίλιαμ και του Χάρη, της πρίγκιπισσας Νταϊάννα. Και μια ξαδέλφια, άκουσα, είναι και αυτή η νονά. Και μια ξαδέλφη, βέβαια όλοι συζήτησαν το γεγονός αυτό που περίμεναν όλοι και εμείς. Το Χάρη. Θα ήταν ο Χάρη και η Πίπα, κάτι το οποίο δεν συνέβη τελικώς. Δεν ήταν νονή. Η νονή. Να πούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ονόματά τους. Ναι. Λοιπόν, η νονή του πρίγκιπα Τζορτζ, η παιδική φίλη του ζευγαριού Γουίλιαμ, Βαν και Ζαντίν Πάντερσον, ο κολλητός φίλος του Γουίλιαμ, με τον οποίο φοιτούσαν μαζί στο Πανεπιστήμιο του Σαντ Άντριους, ο Όλιβερ Μπέικερ, και να ξαναθυμίσω, να ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι υπάρχει όλο το φωτογραφικό υλικό, η Ζάρα Τίνταλ, πρώτη ξαδέλφη του Γουίλιαμ και από τον συγγενικό περιβάλλον, η Τζούλια Σάμιουελ, κολλητή φίλη της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ο Τζέιμι Πίνκερτον, έμπιστος φίλος του Γουίλιαμ αλλά και του Χάρη. Καλά, και τα ονόματα που μου λες δεν είναι ότι τους ξέρουμε, οπότε εντάξει, ναι. Ξέρουμε.
και ο γιος της δούκισσας του Westminster, ο Hugh Crossvenor. Μάλιστα. Είδαμε και την Queen Elizabeth με το μπλε ταγεράκι. Ήταν η μόνη έτσι που έδινε στίγμα ότι βαφτίζεται αγοράκι. Ακριβώς. Και έκανε και τη διαφορά, θα λέγαμε, το χρώμα. Τραβούσε τα βλέμματα, όπως και να το κάνεις. Αχ, κοίτα το. Τώρα μην πω κακία, πιο μοντέρνα η... Ποια? Η γιαγιά. Η Καμιλά. Όχι. Ήτανε πανέμορφη. Ποια? Η Βασίλισσα Ελισάβετ με το μπλε. Αν νόμιζα ότι ήθελες να μου πεις ότι η Καμίλα ήταν πανέμορφη και πήγα τώρα να διαφωνήσω. Όχι, όχι, δεν σε κάνω, δεν σε κάνω. Νομίζω ότι όποια στιλιστική επιλογή και να διαλέξει... Είναι μια εμφάνιση που δεν τη σχολιάζω ποτέ, διότι... Δύσκολα. Ναι. Δεν θέλω να επεκτείνω. Μάλιστα. Αγγελική, θα έχουμε και έτσι κατά τη διάρκεια της ημέρας που θα μας έρχονται και άλλες φωτογραφίες από τα βαφτίσια. Θα ανεβάζουμε εμείς στο govastileto.gr, ώστε εσείς μπορείτε έτσι να συμμετέχετε με αυτόν τον τρόπο σε αυτή την τελετή που είχαν χθες οι Άγγλοι. Και να πείτε πολύ άγγλοι οι αναγνώστες, γιατί είναι έτσι πολύ σημαντικό να δούμε και τη δική τους οπτική γωνία, πώς τους φάνηκαν. Τα ρούχα. Σωστά. Και μπορείτε να γράψετε και σχόλια, γιατί στο govastileto.gr κάτω από κάθε θέμα μπορεί να γράψετε και σχόλιο. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει το σχόλιο σας. Πάμε στο επόμενο θέμα, Αγγελική. Πάμε στην εμφάνιση του Λάγη Γαβαλά, στην εκπομπή τα Καρντάσια, στον Γρηγόρη Νεότοπλου, Μαρία Μπεκατόρ και Δημήτρη Σταρόβα, ο οποίος έκανε μια αποκάλυψη που λίγοι ήξεραν. Ποια ήταν αυτή? Μάθαμε όλοι ότι ο Λάγης Γαβαλάς είχε σχέση για 9 χρόνια με κοπέλα. Ήταν κάτι το οποίο λίγοι γνώριζαν. Τώρα προφανώς και ο ίδιος αισθάνεται και πιο έτοιμος, αν θέλετε, να το αποκαλύψει. Δεν ξέρουμε να γίνει και κατά λάθος. Δεν είμαστε και μέσα στο μυαλό τους. Ωστόσο, έξυπνη ερώτηση του... Κατά λάθος δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα, μάλιστα. Να σας μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του Λάκη Γαβαλά. Έχω ερωτευτεί γυναίκα, βέβαια. Είχα σχέση για 9 χρόνια. Αυτή ήταν μια Σουηδέζα, μεγαλωμένη στο Λονδίνο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Εγώ τότε ήμουν 19. Εκείνη μάλλον ήταν 19 και εγώ 21. Αυτά τα 9 χρόνια, έκανε και το γνωστό χιούμορ Λάγη Γαβάλα, ήταν και η μόνη μου απουσία από το make-up και μετά ξαναγύρισα. Α, δηλαδή χρησιμοποιούσε και πριν make-up. Χρησιμοποιούσε, μάλλον, ναι. Για το φέτει κάπως έτσι προφανώς και... Αχ, παιδιά, τι ακούω μεσημεριάτικα! Αγγελική! Είναι το πρόβλημα στην ερμίδα του, μην πάει το μυαλό. Αγγελική, συγκεντρώσου, λοιπόν. Ωραία, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τι είπε ο Λάκης Γαβαλάς. Και το βίντεο φυσικά υπάρχει. Στην εκπομπή του Γρηγόρη Αναούτολου και της Μαρίας Μπεκατόρου. Πάμε σε μια πρόταση για την παραγωγή. Αυτό το θέμα μου αρέσει πάρα πολύ. Και στο govastileto.gr το είχαμε από την αρχή. Και θα είδηση και σαν βίντεο και τώρα έχουμε και το ολοκληρωμένο βίντεο. Αν δεν κάνω λάθος, χθες ή προχθές, κάναμε την πρώτη δημοσίευση του πρώτου κομματιού αποσπάσματος της πρότασης υπερπαραγωγής που κάνει η West στην Kim Kardashian. Σήμερα το φως μου... Συνονόματι κατά τα άλλα. Βεβαίως. Μέχρι εκεί όμως. Ευτυχώς. Θα συνεχίσω. Η πρόταση του Kanye West και της Kim Kardashian που έγινε σε γήπεδο, σήμερα είναι το φως δημοσιότητας όλο το βίντεο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βίντεο ανέβασε στη σελίδα του ο συνιδρυτής του YouTube. Ναι, να το δούμε, ναι. Αξίζει να το δούμε. Δεν ξέρω αν θέλει να το δούμε τώρα, πιο μετά. Ναι, δεν μας είπες όμως τι γίνεται, να μας προειδεάσεις. Λοιπόν, γονατίζει. Γονατίζει ο Kanye West, ο διάσημος ράπερ. Κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του τηλεπερσόνα reality Kim Kardashian. Της βγάζει το μονόπετρο αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ. Και εκείνη φυσικά απαντάει ναι. Αχ, τα παιδιά. Πάμε να... Όλα αυτά, να πω κλείνοντας, έγιναν ανήμερα των γενεθλίων της Kim Kardashian. Μάλιστα, για πάμε να το δούμε το βίντεο αυτό. Αυτό δεν το βλέπουμε κάθε μέρα, η αλήθεια είναι. Για πάμε.
Ναι, θα πάω στην Ελλάδα. Αγγελική! Εντάξει, δεν έχω λόγια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηρίσει κάποιον τον Kanye West τσικούνι. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Ναι, να σου πω κάτι. Τώρα μέχρι εκεί, δεν ξέρω, εσύ εντυπωσιάστηκες? Δεν το βλέπει σίγουρα κάθε μέρα από την άλλη. Να σου πω κάτι, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ψεύτικο αυτό. Αυτό θέλει. Δηλαδή, μήπως έγινε. Μία πρόταση γάμου τόσο στημένη, τόσο προετοιμασμένη, τόσο fake. Δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή να περιμένει η κάμερα, να περιμένουν ήδη όλοι οι υπόλοιποι και να κάνεις επί της ουσίας τον κομπάρσο, ας πούμε, στην ίδια σου την πρόταση γάμου και ξέρω εγώ, τάχα μου κρατάς και έτσι αγωνία αν θα πει ναι ή όχι. Είναι λίγο γελίο, ρε παιδί μου. Εγώ θα σκεφτώ πιο πονηρά. Μήπως όλο αυτό έγινε για τα πεσμένα νούμερα της του reality της Kim Kardashian και της οικογένειάς της. Διότι το τελευταίο διάστημα, όπως διαβάζω στα αμερικανικά site, έχει πέσει. Έχουν πέσει δραματικά. Να σου πω, έχουν βγάλει τόσα πολλά λεφτά, δεν έχουν ανάγκη αυτοί. Αλλά όταν πάντα στην πρώτη γραμμή και ξαφνικά πέφτει δεύτερη, στην τρίτη, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλεις σε πιάνει κάτι. Κάνεις και τούμπες στον αέρα, όχι πρόταση γάμου on camera. Σωστά. Να πούμε ότι ο Kanye West, και να κλείσουμε με αυτό το θέμα, ότι νίκησε το γήπεδο του baseball στο Σαν Φραντσίσκο με πενταμελή ορχήστρα, η οποία, όπως ακούσαμε και είδαμε ναι. στο βίντεο, έπαιζε το κομμάτι. Αλλά να σου πω κάτι, έχω δει έτσι σε γήπεδα, έχω δει συγκινητικές, ας πούμε, προτάσεις γάμου που έχουν γίνει εκεί, ας πούμε, που είναι ανυποψίαστη η γυναίκα, ας πούμε, σε ένα γήπεδο γεμάτο που διεξάγεται αγώνας, ξαφνικά, ξέρω εγώ, στην πινακίδα εκεί, ενώ Αμερική αυτά, έτσι, βλέπεις, ας πούμε, μία πρόταση γάμου ή έναν άνθρωπο να ανεβαίνει πριν το παιχνίδι, ξέρω εγώ, στο γήπεδο, και κάνει την πρόταση και όντως η γυναίκα δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά, δεν ήξερε καν ότι ο άλλος είναι εκεί και λες, okay, ο άνθρωπος κάτι σκέφτηκε. Τώρα αυτό, νίκιασε το γήπεδο, ντυθήκανε, φτιαχτήκανε όλοι, ξέρανε τι θα γίνει και όλα αυτά, εντάξει. Άρα, για το καλύτερο, δεν έχει σχολιάσει. Δεν είναι για το Θεά Αθήνα, είναι για το Θεά γενικά. Πάντως, κανείς δεν έχει σχολιάσει και αυτό κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ότι δεν υπάρχει ποτέ κανένας φίλος σε τόσο μεγάλα, έτσι, σε τόσο σημαντικές στιγμές του ράπερ. Δεν υπάρχουν φίλοι από το περιβάλλον του Kanye West, ποτέ. Η κομπάρση. Ναι, πάντα βλέπουμε την οικογένεια της Kim Kardashian, φίλες της Kim Kardashian, τις αδερφές της, ποτέ όμως φίλους αγαπημένους του Kanye West, που ένας από αυτούς είναι ο Jay-Z, που είναι παντρεμένος με την Beyoncé. Και να θυμίσω πολύ γρήγορα ότι υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στην Kim Kardashian και την Beyoncé. Αυτό. Εντύπωση κάνει πάντως. Ναι. Σκεφτόμουν τώρα σε τι θα μπορούν να κοντραριστούν. Αγγελική, δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. Είχαμε και άλλα θεματάκια. Δεν πειράζει. Θα μπείτε στο kovastileto.gr να τα διαβάσετε. Αγγελική, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Με αυτά και πολλά άλλα, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι να έχετε. Θα τα πούμε αύριο εδώ. Να είστε καλά.